Αυτό είναι. Το Ίδρυμα Δημοσθένη Ραπτέλη βοήθησε, μας παρήχε το χώρο. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήρθε αρρωγός και για την εκπόνηση της μελέτης και για την ίδια την κατασκευή των φοιτητικών κατοικιών μας που σήμερα εγκαινιάζουμε. 130 κλίνες σε μια φοιτητική εστία στη Μυτιλίνη, 130 κλίνες τεσσάρων αστέρων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και σε λίγο θα το διαπιστώσετε από κοντά. Είναι η προσπάθεια, η πρώτη που κάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλίνη, να στηρίξει τα παιδιά μας που έρχονται από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Πριν από λίγες ημέρες, πήρα μία φωτογραφία με τα τέσσερα κτίρια, τα οποία εγκαινιάζουν σήμερα, και μία δεύτερη φωτογραφία που φέρει τον τίτλο «Δημοσθένης Ραπτέλης». Αυτά τα έστειλα στην Αμερική, στην ανεψιά του Ραπτέλη, την κυρία Αμαλία, με την παράκληση να τα δώσει και στην τράπεζα για να δουν η διεισόμαση πλέον ότι όντως έχει λάβει σάρκα και οστά αυτό το όνειρο, διότι πράγματι για όνειρο πρόκειται. Είμαστε σήμερα εδώ για να τονίσουμε για μια άλλη φορά ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα η Περιφέρεια της η κυρία Καλογκύρου με ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελεί έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης και προόδου για τα νησιά μας. Να ευχηθούμε ότι η προσπάθεια των παιδιών μας θα είναι πια σαφής και καθαρή, να σπουδάσουν, να αναβαθμίσουν την πορεία τους και με όρους παιδείας και πολιτισμού και με όρους εκπαίδευσης, γιατί έτσι τους πρέπει. Εμείς έχουμε ήσυχη συνείδηση, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, κοιτάζουμε στα μάτια το Ίδρυμα στην Δημοσθένη Ραπτέλη και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας, δείχνουμε ότι κάναμε το καλύτερο που μπορούμε. Είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλύτερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είμαστε στα ανατολικά σύνορα της χώρας, έχουμε σημαντικά προβλήματα γι' αυτό. Αυτό όμως δεν μας κάνει να εστερούμε σε τίποτα με όρους ακαδημαϊκής αποτελεσματικότητας και υψηλού επίπεδου προσπάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο.